Επειδή κουβεντιάζαμε για τον έμφυα και πώς κανείς μπορεί να πετύχει μια έκπτωση στον έμφυα, ασφαλίζοντας το ακίνητό του, το πρώτο ερώτημα που έχω να κάνω στον κύριο Κώστα Γκάγκο, τον οποίο θα δείτε αμέσως τώρα, τον οποίο ευχαριστώ και καλησπερίζω. Γεια σας, κύριε Γκάγκο. Γεια σας και από μένα. Να πω ότι η ιδιότητά σας είναι διακοσμητής, σχεδιαστής εσωτερικών χώρων, αλλά θα σας γνωρίσουμε για έναν επιπλέον λόγο, για μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση, οικιστική λύση, να το πω, δεν ξέρω, θα βρείτε τις σωστές λέξεις εσείς. Αυτό το One Living, το οποίο θα το δούμε και στο βίντεο που υπάρχει και θα μας πείτε τι ακριβώς είναι, αλλά για την ιστορία έχει έμφυα. Είναι ένα ακίνητο. Είναι ένα ακίνητο. Πιο έξυπνο. Λοιπόν, θα το δούμε και θα μας το περιγράψετε, γιατί νομίζω τα παιδιά έχουν το σχετικό βίντεο που μας έχετε στείλει, για να καταλάβουμε τέλεια γιατί μιλάμε. Οπότε έχετε εσείς το λόγο. Τέλεια. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Γκάγκος. Ουσιαστικά τώρα που μιλάμε είμαι στη Λάρισα. 27 χρόνια έχω την επιχείρηση, την εταιρεία μου, η οποία ασχολείται με το interior design. Έχω γραφεία σε Λάρισα και Αθήνα. Αυτό το project που βλέπετε αυτή τη στιγμή το σχεδίαζα για 10 χρόνια. Ξεκινώντας από μια ιδέα που έπαιζα με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά, με τους ξύλινους κύβους. Αλλά εγώ ήθελα, επειδή υπήρχαν πάντοτε container, να ζούμε σε container, σε κάψουλες, σε τέτοια, δεν ήθελα να το νιώθω αυτό. Ήθελα όταν θα είμαι μέσα σε αυτόν τον χώρο να νιώθω ότι είμαι κανονικά σε ένα φουλ εξοπλισμένο δωμάτιο με την απόλυτη ατμόσφαιρα που υπάρχει, αλλά να μπορεί να μεταφέρεται. Μα ναι, τι σας λέω τώρα. Δεν έχει ρόδες, αλλά μεταφέρεται. Εγώ φανταστείτε εδώ πέρα που βρίσκομαι τώρα, είμαι στο One Living Capsule. Στο πρώτο, στο πιλωτικό. Ναι. Να γεμίσει η οθόνη με την εικόνα σας, για να δούμε και τον προσωπικό χώρο που είναι αυτό για το οποίο συζητάμε, έτσι. Εγώ μπορώ να κάνω και κάτι άλλο, αν θέλετε να περπατήσω. Δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό ή όχι, αλλά ή σας εξηγώ τώρα τι συμβαίνει και μετά μπορούμε να δούμε. Να το δούμε, βεβαίως. Αυτό είναι και ο λόγος κουβέντας μας. Τέλεια. Θα σας πω το εξής. Πριν ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι συνολικά 50 τετραγωνικά, 52. Κόβεται σε φέτες, σε 5 κομμάτια. Αυτό σχεδιάστηκε για να μπορεί να είναι σε hotel edition, δηλαδή είναι μια open plan suite, δηλαδή μπαίνουμε από την είσοδο, βλέπουμε το κρεβάτι, ένα boudoir, ένα kitchenette και πίσω η τουαλέτα με το dressing room. Είναι αυτόνομο στο ξενοδοχείο, ας πούμε ένα είδος bungalow με την παλιά έννοια όπως τα ξέραμε. Έτσι. Αλλά εδώ μέσα τώρα μιλάμε για κάτι premium, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που σχεδιάζουμε ξενοδοχεία, σχεδιάζουμε interior σε σπίτια, hospitality γενικά, food and beverage τα πάντα, προσπαθώ να, από τα λάθη μου να τα διορθώσω όλα και να μπορέσω να μην λείπει τίποτα, να μην χρειάζεται συντήρηση και ό,τι και να γίνεται ο πελάτης, ο καλεσμένος, να νιώθει πολύ ωραία. Και να είναι smart και τα λοιπά. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση αυτός ο χώρος που έχει κατασκευαστεί και έχει παρουσιαστεί πριν από λίγο καιρό, έχει παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στην έκθεση Ξενία. Μάλιστα. Κάναμε την παρουσίαση και ο κόσμος έχει εντυπωσιαστεί. Παρόλο που το είχα δείξει πολλές φορές, δεν με πίστεψαν πολύ. Εγώ το πραγματοποίησα και είναι έτοιμο. Είναι smart. Από τι είναι κατασκευασμένο το κέλυφος? Θα σας πω. Βασικά όλη η κατασκευή και η κατασκευή που θα συνεχίσει βέβαια και θα γίνει παραγωγική διαδικασία κανονική, γιατί βλέπω μπροστά πραγματικά σε ένα νέο τρόπο να ζούμε, αλλά όχι σε κουτιά, γιατί πολλές φορές εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Λένε «Μα Γκάγκο θα μας βάλει σε κάψουλες». Όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι όπου και να είμαστε να μπορούμε να ζούμε όμορφα και να σεβόμαστε το ευρώ που θα δώσει ο πελάτης. Είτε είναι για hospitality, είτε είναι για σπίτι. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε κι εσείς, έχουμε αγοράσει διαμέρισμα, οι άνθρωποι δανείζονται για μια ζωή και μόλις το δούνε live και μπουν στο δωμάτιο μέσα, λένε «Μα αυτό αγόρασα». Γιατί, ωστόσο, πείτε μου κάτι. Επειδή υπάρχουν αντίστοιχες κατασκευές, αντίστοιχες εννοώ σε μέγεθος και με τη δυνατότητα της μετακίνησης, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, λοιπόν,
Βασικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα που υπάρχουν με τη δυνατότητα της μετακίνησης είναι οι τροχοβίλες ή κάτι ανάλογο, που είναι μονοκόμματες κατοικίες με μια παλιά λογική προκατασκευασμένου. Εγώ αυτό ήθελα να τονίσω, ότι μπορεί να είναι προκατασκευασμένο, αλλά ουσιαστικά είναι πλέον εξελιγμένο και ακόμα εξελίσσεται περισσότερο. Είναι μεταλλική κατασκευή ο κλωβός. Εξωτερικά υπάρχει ένα υλικό το οποίο το παράγουμε εδώ στη Λάρισα, και όλη η κατασκευή θα γίνεται στη Λάρισα και γίνεται στη Λάρισα. Έχει από έξω ένα υλικό το οποίο λέγεται ρώμα και είναι εξηλασμένη πολυστερίνη, πολύ σκληρή για να αντέχει σε θερμοκρασίες αλλά και για ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα να σας πω τώρα λίγα πράγματα. Μόνο για ξενοδοχειακή χρήση, ή μπορεί κάποιος να το επιλέξει ως κατοικία κάπου που έχει έναν διαθέσιμο χώρο που μπορεί να έχει νόμιμη οικοδομική άδεια? Θα σας πω, αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ είναι ξενοδοχειακή χρήση και ουσιαστικά προχωράμε και σε επόμενες βερσιών αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορεί να είναι πιο μεγάλο, να έχουμε το σαλόνι μας, την κουζίνα μας, δύο δωμάτια, και να μπορούμε να το έχουμε. Χρόνος κατασκευής, διάρκεια κατασκευής. Υπολογίζω, όχι για το ένα κομμάτι, πολλά κομμάτια, η παραγωγική διαδικασία θα είναι περίπου 4 με 6 μήνες, φουλ εξοπλισμένο. Σας μιλάω ότι αυτό εδώ πέρα από το προϊόν που θα πωλείτε, ουσιαστικά θα είναι μέχρι και με την πετσέτα το one living επάνω. Δηλαδή μέχρι, γιατί είναι ξενοδοχειακή χρήση. Το κρεβάτι, τα πάντα. Και το κόστος ανταγωνιστικό σε σχέση με μια μόνιμη κατασκευή? Άμα το βάλουμε κάτω και σας πω ότι αυτό θα κοστίζει 2.500 ευρώ τετραγωνικό, κάποιοι θα πούνε ότι είναι πανάκριβο, κάποιοι πολύ φθηνό. Η ιστορία είναι τι είναι το 2.500 το τετραγωνικό ή 124.000 ευρώ που κοστίζει αυτό. Είναι ότι δεν έχεις να πληρώσεις κανένα designer. Όλα τα σχέδια είναι έτοιμα. Υπάγεται στην κατηγορία 2 που είναι για προκατασκευασμένα μεταλλικές κατασκευές, μειωμένο ΙΚΑ κατά το ίμιση. Δεν υπάρχουν απρόβλεπτα. Ξεκινάμε να κάνουμε μια κατασκευή και να πούμε «ΟΚ, θα μου βγει 1,5 χιλιάρικο» και βγαίνει 2,5, χωρίς να βάλουμε τα προϊόντα που έχω εγώ, τα οποία είναι... Πότε θα αρχίσετε να στείνετε και να είναι λειτουργικά? Η παραγωγική διαδικασία θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 24. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι εντυπωσιακό, γιατί είδαμε και το βίντεο που επίσης ήταν πολύ χαρακτηριστικό για το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, και θα πάνε, έτσι νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι καινούριο. Είναι, όπως λέμε, ήρθε το κινητό κάποτε χωρίς κουμπιά και δεν έχει. Τώρα λέμε πάμε να ζήσουμε λίγο διαφορετικά και να μπορούμε να το προωθήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Κάγκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.